Κυρία Συντιχάκη, ποια είναι η δικιά σας άποψη για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που θα γίνει νόμος αύριο? Κυρία Γιάμαλη, το νομοσχέδιο αυτό δικαιολογημένα έχει χαρακτηριστεί ως νομοσχέδιο έκτρωμα. Ναι. Και δικαιολογημένα αποτελεί αιτία πολέμου για τους υγειονομικούς, για όλο το λαό. Γιατί με αυτό το νομοσχέδιο στην πραγματικότητα... Μήπως είναι συντεχνιακή η λόγη, κύριε Συντιχάκη, που οι γιατροί είναι απέναντι? Όχι, όχι. Καταρχήν δεν πλήττονται μόνο οι υγειονομικοί, πλήττονται και οι ασθενείς. Ναι. Πλήττεται όλος ο λαός. Και από αυτή την άποψη λοιπόν δεν είναι τομή όπως διατείνεται η κυβέρνηση. Είναι η επιτομή του πιάτσικου στους ασθενείς και η παράδοση ότι έχει απομείνει από αυτό το σπαραλιασμένο, υποχρηματοδοτούμενο και υποστελεχωμένο δημόσιο σύστημα υγείας στα χωράκια των επιχειρηματικών ομίλων στον χώρο της υγείας. Δηλαδή πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που θα γεννήσει νέα δεινά, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή των ασθενών. Μπορεί η κυβέρνηση να μιλάει για μισθολογικές αυξήσεις. Στην πραγματικότητα πρόκειται για ψίχουλα, αναφέρομαι προς τους γιατρούς κάποιες μισθολογικές αυξήσεις, σε μια προσπάθεια να εξαγοράσει, να αποσπάσει τη συνένεσή τους, να εκμαυλήσει συνειδήσεις, αλλά δεν μας λέει όμως για το γεγονός ότι αρνείται να εφαρμόσει τελεσίδικες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου για την επαναφορά των επιδομάτων που έχουν μειωθεί ή έχουν καταργηθεί, όπως επίσης για τον 13ο, τον 14ο μισθό, την ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά. Άρα λοιπόν μιλάμε για απόλυτη υποκρισία. Και η υποκρισία βέβαια δεν αφορά μόνο τη Νέα Δημοκρατία. Αφορά και τον ΣΥΡΙΖΑ που εκ του ασφαλούς βγαίνει στα κεραμίδια όταν γνωρίζουμε ότι ο εξορθολογισμός του ΣΥΡΙΖΑ στα 4 χρόνια της διακυβέρνησής του δεν χωρούσε τις μονιμοποιήσεις των συμβασιούχων, την ενίσχυση με επιπλέον προσωπικό, ιατρικό, νοσηλευτικό και άλλο προσωπικό. Θα σας πούν ότι είχαν μνημόνια και κατάφεραν να πάνε το 1:5, 1:1, κύριε Συντιχάκη. Ξέρετε, κάθε κυβέρνηση κάθε φορά έχει και από μια δικαιολογία. Και κάποιος θα σας πει ότι και εσείς πάντα αντιπολίτευση ήσασταν για να χρησιμοποιήσω το επιχείρημα Προσέξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο πρώτος που εφάρμοσε στο νοσοκομείο της Σαντορίνης νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Mm-hmm. Αν λοιπόν αυτό δεν σημαίνει... ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε όμως το νοσοκομείο της Σαντορίνης. Ναι, ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Όχι ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Προσέξτε, ένα δημόσιο νοσοκομείο που έπρεπε να ήταν δημόσιο νοσοκομείο ξεκίνησε ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Άρα λοιπόν να σταματήσει η υποκρισία. Εδώ μιλάμε για εφαρμογή επιταγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οδηγιών του ΟΣΑ για πλήρη ιδιωτικοποίηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ενώ θα έπρεπε να προχωρήσει σε μαζικές προσλήψεις. Μιλάμε για 30.000 οργανικές θέσεις γιατρών και νοσηλευτών, να μονιμοποιηθούν οι εργαζόμενοι. Στην πραγματικότητα δηλαδή με αυτό το νομοσχέδιο ένας στόχος επιτυγχάνεται. Part-time γιατροί και part-time περίθαλψη για τους ασθενείς. Δηλαδή είναι δυνατόν ένας χειρουργημένος ή ένας οκολογικός ασθενής θα έχει, ας το πούμε, το γιατρό για 3 μέρες την εβδομάδα, ο οποίος γιατρός θα είναι με το ρολόι στο χέρι για το πότε θα τελειώσει το 7ωρο για να πάει μετά στο ιδιωτικό γιατρείο, και θα πρέπει να περιμένει ο ασθενής άλλες 4 μέρες για να επικοινωνήσει με το γιατρό που έχει το ιστορικό, ή αλλιώς θα πρέπει να απευθυνθεί στον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή στην πραγματικότητα θέλεις να χειρουργηθείς? Αφού στο νοσοκομείο υπάρχει μεγάλη αναμονή, εγώ θα σας πω, στην Κρήτη υπάρχουν 13.000 χειρουργίες σε αναμονή. Άρα λοιπόν, αντί να είσαι στην αναμονή, πήγαινε σε μια ιδιωτική κλινική, πλήσε ένα ραντεβού στο 1535, αν δεν βρεις ή βιάζεις σε πάση περιπτώσει, έλα στο δικό μου, στο ιδιωτικό ιατρείο. Άρα εδώ μιλάμε για ομό εκβιασμό στους ασθενείς. Και μάλιστα την ώρα της ανάγκης, της αρρώστιας που αντικρίζει το θάνατο και του λέει ή θα πληρώσεις για την υγεία βάζοντας βαθιά το χέρι στη τσέπη ή είσαι καταδικασμένος σε πολύμινες, πολύμινες αναμονές για μια διάγνωση, για μια θεραπεία, για ένα χειρουργείο. Δηλαδή ή θα πληρώσεις για την υγεία σου ή θα πεθάνεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα που ζει ο λαός με όλα τα δεινά που περνάει, με την ενεργειακή φτώχεια. Να καίγεται το καλοκαίρι, να πνίγεται το χειμώνα,
να μην έχει που την κεφαλή κλείνει και την ίδια στιγμή ναι. να του βάζουν συνειδητά τύχη στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από εσάς το δεύτερο γύρο και να σας ρωτήσω το σχόλιο σας για αυτή την είδηση που μας μετέφερε πριν λίγο ο Αντώνης Ορυγόπουλος σχετικά με την τη μείωση μάλλον της φορολογίας των εφοπλιστών από το 10% στο 5%. Τι λέτε? Καταρχήν δεν είναι μόνο αυτό. Την χάνει φοροαπαλλαγών το εφοπλιστικό κεφάλαιο και ασυλία ναι. δεκαετίες ολόκληρες διαχρονικά από ναι, δεν είναι καινούριο. Όχι βέβαια, δεν είναι καινούριο. Απλώς θα σας υπενθυμίσω και προηγούμενες κυβερνήσεις ναι. από το 15 το πήγαν στο 10. Από το 10 στο 5. Από το 5 στο 0 άρα θα είναι το επόμενο. Θα είναι το 0 στο επόμενο, όπως επίσης και το αμίμητο που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ ως συνέχεια των προηγούμενων κυβερνήσεων που μιλούσε για τις, αν θυμάμαι καλά πώς το έλεγε, για την οικειοθελή φορολόγησή του. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η μεγάλη ιερή αγελάδα που είναι το εφοπλιστικό κεφάλαιο στην Ελλάδα και μάλιστα την χάνει αυτής της περίοδου, αν θέλετε, μεγάλης κερδοφορίας και λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, που μεταφέρει το αμερικάνικο υγροποιημένο φυσικό αέριο μέσω της Αλεξανδρούπολης στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν προφανώς η κυβέρνηση και αυτή η κυβέρνηση υπηρετεί το μεγάλο επιχειρηματικό εφοπλιστικό κεφάλαιο όπως διαχρονικά το υπηρετούσαν όλοι. Ο λαός λοιπόν δεν πρέπει να παραμένει στις αυταπάτες ότι τάχα μου μπορεί η μία ή άλλη κυβέρνηση να ενδιαφερθεί για να επιλύσει προβλήματα που τον απασχολούν. Αντιθέτως, θα πρέπει να πάει σε μια οριστική σύγκρουση και με τις πολιτικές των κυβερνήσεων διαχρονικά, με το εφοπλιστικό κεφάλαιο, με το τουριστικό κεφάλαιο, με όλους εκείνους σε πάση περιπτώσει που τον ξεζουμίζουν καθημερινά. Σαφές. Θα έλεγα ναι. ότι τσακώνονται και οι δύο σε ξένο αχερόνα. Γιατί το λέω αυτό? Ο Νόκος και ο Τεμπονέρας. Εγώ όχι. Βεβαίως. Ο Νόκος είναι συνάδελφος. Όχι. Ο Γιώγιακας και ο Τεμπονέρας λέτε. Ο Γιώγιακας και ο Τεμπονέρας, αλλά θα απαντήσω στον συνάδελφό σας. Και τον λέω διότι διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις χαρίζουν συνεχώς προνόμια στους εφοπλιστές τη στιγμή που ο λαός υποφέρει. Θα σας θυμίσω ότι μόλις τον περασμένο Ιούνιο ήρθε νομοσχέδιο που απαλλάσσει τους εφοπλιστές από τη φορολογία του πετρελαίου. Και μάλιστα είχαμε την τέταρτη ή την πέμπτη, αν θυμάμαι κατά σειρά, αύξηση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Και ψηφίστηκε και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟ στη Βουλή μέσα. Ας μην ξεχνάμε αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, την άποψή του για τους εφοπλιστές, σε συνθήκες πράσινων επενδύσεων θα πρέπει να συμβάλλουμε στην προστιθέμενη αξία του εφοπλιστικού κεφαλαίου στη χώρα μας. Άρα λοιπόν, κανένας δεν έχει αφήσει άθικτο το εφοπλιστικό κεφάλαιο. Την χάνουν 50 έως 55, χάνουμε και το λογαριασμό, 55 φοροαπαλλαγές στη χώρα μας, τη στιγμή που ο λαός υποφέρει. Μα δεν δόθηκε η ευκαιρία διαχρονικά σε όλες τις κυβερνήσεις να πάρουν μέτρα. Όχι μόνο δεν παίρνουν μέτρα. Αντιθέτως, παίρνουν μέτρα, μέτρα για περιορισμό του εφοπλιστικού κεφαλαίου. Παίρνουν μέτρα ενίσχυσης του εφοπλιστικού κεφαλαίου και όχι μόνο. Ποιος θα ωφεληθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης των 32 δισεκατομμυρίων, του πακτολόδης εκατομμυρίων που θα πέσει στην ελληνική οικονομία? Θα ωφεληθεί ο συνταξιούχος, ο μισθωτός, που θα υπερφορολογηθεί? Τώρα αυτό που λέτε το λέει όμως και ο κύριος Τεμπονέρας ως κριτική, κύριε Συντηχάκη. Ποια είναι η διαφορά σε αυτό που λέτε εσείς? Η διαφορά είναι ότι ο κύριος Τεμπονέρας πολιτικά πάντα δεν έχει την έξωθεν καλή μαρτυρία. Διότι στα 4 χρόνια του δόθηκε η δυνατότητα να περιορίσει τα κέρδη του εφοπλιστικού κεφαλαίου. Να υπερφορολογήσει το μεγάλο κεφάλαιο. Δεν μπορεί τώρα εκ του ασφαλούς από την αντιπολίτευση να λέει ότι θα
φορολογήσει το μεγάλο κεφάλαιο όταν στα 4 χρόνια της διακυβέρνησής του το ενίσχυσε. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η αλήθεια. Κύριε Συντηχάκη, λαός, όχι, άλλο, όχι, άλλο, όχι, μισή, άλλο, βρε Γιώργο, όχι. Μισή ερώτηση, κύριε Συντηχάκη. Δεν θα έχουμε πρόβλημα. Στο πρώτο μέρος της κουβέντας κουβεντιάζαμε για την φοροασυλία και τα σκανδαλώδη κίνητρα για το εφοπλιστικό κεφάλαιο. Ναι. Δηλαδή ο παραγόμενος πλούτος αυτής της χώρας που παράγει ο ίδιος ο λαός, οι ίδιοι εργαζόμενοι, ουσιαστικά να πηγαίνουν για την ενίσχυση του μεγάλου κεφαλαίου, ναι. Και την ίδια στιγμή συζητάμε τώρα στο δεύτερο μέρος για το γεγονός ότι τα λαϊκά νοικοκυριά στενάζουν από τη ραγδαία αύξηση των τιμών σε βασικά προϊόντα διατροφής, πρώτης ανάγκης κτλ. Με την ακρίβεια και πάει λέγοντας. Πού οφείλεται? Δεν οφείλεται ακριβώς στην λειτουργία του ίδιου του καπιταλιστικού συστήματος που ευνοεί τους λίγους σε βάρος των πολλών? Τι έχουν απαντήσουν τα πολιτικά κόμματα, οι κυβερνήσεις, τα αστικά κόμματα που υπηρετούν ένα τέτοιο σύστημα για λογαριασμό των λίγων σε βάρος των πολλών? Άρα λοιπόν η ανάγκη για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις, για κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, η κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, για πραγματικές ανάσεις ανακούφισης και όχι κοροϊδία, πραγματικά πρέπει να βρεθεί στο επίκεντρο του αγώνα που διεξάγει σήμερα ο λαός μας. Εμείς μιλάμε για αυξήσεις στους μισθούς και όχι για να βαφτίζονται καλάθι οι προσφορές. Ήδη αυτό το χρονικό διάστημα ανεβαίνει στα ύψη η τιμή της στην χονδρεπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Και αυτό μετακυλίεται σε χρόνο μηδέν στους καταναλωτές. Άρα οι όποιες διαχειριστικές παρεμβάσεις που λένε τα κόμματα δεν έχουν κανένα αντίκρισμα στη τσέπη των οικοκυριών. Άλλωστε είναι συνυπεύθυνα για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, για τη στρατηγική της πράσινης μετάβασης και φυσικά... Δεν θέλετε ανανεώσιμες πηγές, κύριε Συντηχάκη, εσείς, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας? Δεν θέλετε πράσινη μετάβαση και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας? Προφανώς και πράσινη τη ζωή μας θέλουμε και ευκολότερα να την κάνουμε και να ζούμε και άνετα κτλ. Είναι άλλο αυτό και άλλο οι πράσινες business. Α, σωστά. Γιατί μιλάμε για πράσινες business. Δίκαι. Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης θα πάει ακριβώς για αυτές τις πράσινες business. Ή για, για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Έτσι. Άρα εδώ μιλάμε ότι το 66% του λαού έχει μειώσει την κατανάλωση ρεύματος και το 55% έχει μειώσει συνολικά τις αγορές σε είδη τρόφιμα και είδη παντοπολίου. Έτσι ακριβώς το δείξαμε χθες, κύριε Συντηχάκη. Αυτό λοιπόν το καλάθι της νοικοκυράς δεν αποτελεί απάντηση στο κύμα ακρίβειας. Στην πραγματικότητα είναι μια διαφημιστική σύμπραξη της κυβέρνησης και ορισμένων μεγάλων σούπερ μάρκετ και της βιομηχανίας τροφίμων. Αυτό είναι στην πραγματικότητα. Και αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι με ελέγχους της αγοράς και την πάταξη της εσχροκέρδειας και τα λοιπά, δεν μπορείς να κερδίσεις τίποτε άλλο. Λέει και μείωση του ΦΠΑ. Οι πραγματικές αιτίες, δεν είναι στην αυτή καθ' αυτή εσχροκέρδεια. Είναι διαχρονικά στους πολύ χαμηλούς μισθούς, είναι στις τεράστιες πληθωριστικές πιέσεις που υπάρχουν, μάλιστα, αλλά και στην εκτείναξη των τιμών της ενέργειας και της πράσινης μετάβασης που λέμε προηγουμένως. Μάλιστα. Αυτή είναι λοιπόν η πραγματικότητα.